Υπάρχει τώρα μια καταγγελία από την Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας. Γίνεται λόγος για μια αδιανόητη καθυστέρηση στο μέτωπο των εμβολιασμών. Αυτή η καθυστέρηση αφορά 5.000 πάσχοντες, βέβαια, από μεσογειακή ανεμία. Ο κύριος Νίκος Τσικριτσάκης. Κύριε Τσικριτσάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ, πρόεδρος Συλλόγου Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου, για ακόμα μια φορά. Τα έχουμε ξαναπεί μέσα από την εκπομπή. Εγώ να σας ευχαριστήσω, γιατί ανταποκρίνεστε άμεσα κάθε φορά που θα χρειαστεί να βγούμε και να πούμε τα προβλήματα της θαλασσεμίας. Δεν αναγνωρίζει ουσιαστικά, για να κάνω ένα πρόλογο θα μας πείτε και περισσότερα, το κράτος δεν αναγνωρίζει ότι αυτά τα 5.000 άτομα, οι συνάνθρωποι μας 5.000, δεν αναγνωρίζει ότι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Αυτή δεν είναι η κεντρική ιδέα. Το θέμα μας ποιο είναι. Το θέμα μας ποιο είναι, ότι δεν υπάρχει κάτι το ξεκάθαρο. Ναι. Δεν έχουμε ενημέρωση. Μας έχουν κατατάξει στη δεύτερη κατηγορία των ευπαθών ομάδων. Ναι. Χωρίς να έχουμε καμία ενημέρωση για το πότε ακριβώς θα αρχίσει ο εμβολιασμός. Η θαλασσεμία, όπως γνωρίζετε, διότι τα έχουμε ξανασυζητήσει, είναι μια πολυπαραγοντική νόσος. Υπάρχουν προβλήματα σε καρδιά, σε ύπαρ, ζαχαρώδης, διαβήτης. Αρκετά από τα μέλη μας έχουν κάνει σπηγινεκτομή. Είμαστε μέσα στα νοσοκομεία. Ένας πάσχοντας με θαλασσεμία είναι 2 με 6 φορές το μήνα αναγκαστικά στο νοσοκομείο. Οπότε, κύριε Τσικριτσάκη, δεν βρίσκεσαι στην πρώτη κατηγορία των ευπαθών ομάδων που πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα. Δεν υπάρχει η ενημέρωση καν για το πότε θα γίνει ο εμβολιασμός. Το Υπουργείο το έχει αφήσει έτσι. Δεν υπάρχει ενημέρωση για το πότε καν θα γίνει ο εμβολιασμός μας. Με αποτέλεσμα όλοι να αγωνιούν, και καταλαβαίνετε, είναι ένα τεράστιο θέμα. Διότι το τρίτο κύμα είναι εδώ, τα κρούσματα αυξάνονται, προσπαθείς να προστατευτείς και είμαστε, ναι, σε μια κατάσταση. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους, δηλαδή άνθρωποι που νοσούν από μεσογειακή ανεμία και έχουν φύγει από τη ζωή. Ναι, δυστυχώς. Μέσα στην πανδημία, αυτό λέω, αυτό εννοώ. Σας άκουσα. Μέσα στην πανδημία, μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο της επιδημιολογικής κρίσης. Δυστυχώς είχαμε θύματα. Είχαμε θύματα και εμείς, άτομα από θαλασσεμία που έφυγαν λόγω της πανδημίας. Όχι βέβαια στην Κρήτη, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό αυξάνει το φόβο, αυξάνει την αγωνία και είμαστε στην αναμονή. Την ίδια ώρα, βέβαια, σε άλλα κράτη, ο σχεδιασμός είναι διαφορετικός και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί. Κοιτάξτε κάτι. Αυτή τη στιγμή σε άλλα κράτη έχει λειτουργήσει τελείως διαφορετικά το σύστημα. Εδώ πέρα είναι διαφορετικός ο τρόπος προσέγγισης. Αυτό που μας απασχολεί και που ζητάμε είναι να μπούμε στις πρώτες ομάδες και να οριστικοποιηθεί το πότε θα αρχίσουμε ο εμβολιασμός μας. Πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας. Μάλιστα. Περιμένετε απάντηση, λοιπόν, και ένα ξεκάθαρο προγραμματισμό, ένα ξεκάθαρο σχέδιο. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό. Μάλιστα. Θέλουμε μια ξεκάθαρη απάντηση από το Υπουργείο για το πότε. Συνολικά είναι 5.000 συνάνθρωποι μας σε πανελλαδικό επίπεδο. Ναι. Και σε επίπεδο Κρήτης. Σε επίπεδο Κρήτης. Στη μονάδα του Βενζέλιου Νοσοκομείου, που είναι και ο σύλλογός μας, παρακολουθούνται 160 άτομα με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική νόσο. Μάλιστα. Σε επίπεδο νησιού είμαστε γύρω στους 250. 250 γιατί μονάδα άνθρωποι. Στα Χανιά. Μάλιστα. Κύριε Τσικριτσάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να βρεθεί θέμα, λύση στο θέμα σας. Εγώ σας ευχαριστώ και για μία ακόμα φορά. Σας ευχαριστώ πολύ.